ούτε γάρ των ψηλών άνθρωπων προσκυνήν όσιον, ούτε Θεόν μόνον λέγειν χωρίς της ανθρωπότητος ευσεβές. Ούτε όσιον, άγιον δηλαδή, είναι να προσκυνεί κανείς έναν μόνον άνθρωπο, αλλά ούτε και θέμα ευσεβίας είναι να προσκυνεί μόνο τη θεότητα. Τι είναι το σωστό? Το σωστό είναι ότι θα προσκυνήσουμε την θεά ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ούτε μόνο τη θεότητα, ούτε μόνο την ανθρωπότητα, αλλά την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ήγαρ Θεός ο Χριστός ως περ ουν και εστί, γιατί αν ο Χριστός λέει είναι Θεός, όπως και είναι, μη ανέλαβε δε την ανθρωπότητα, τη σωτηρία αλότρι καθεστήκαμεν. Εάν λέγει είναι Θεός μόνο, αλλά δεν ανέλαβε την ανθρωπίνη φύση, τότε είμαι αποξενωμένη από τη σωτηρία. Βλέπετε, παρακαλώ. Βλέπετε ότι είτε αρνηθώ την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, είτε αρνηθώ τη θεία φύση του Χριστού, είμαι αποξενωμένος της σωτηρίας. Δεν θα σωθώ. Να σας πω δε ποιοι αρνήθηκαν στην ιστορία μέσα ή τη μία ή την άλλη φύση. Είναι γνωστό ότι ο μονοφυσιτισμός ή καλύτερα χρονικά ο δοκιτισμός πίστευε ότι ο Υιός του Θεού ανέλαβε μόνο την θεία φύση, ή συγχρόνω είχε την θεία φύση και κατά δόκιση είχε την ανθρωπίνη, δηλαδή κατά το φαινόμενο, κατά ένα φανταστικό τρόπο. Να σας πω λοιπόν, αγαπητοί, πώς ακριβώς εμφανίζεται αυτό το να δεχθούμε τον Χριστό μόνο στη θεία του φύση ή μόνο στην ανθρωπίνη του φύση. Ο δοκιτισμός, όπως σας ανέφερα, ο Χριστός λέει δεν σταυρώθηκε πραγματικά επάνω εις των σταυρών, διότι δεν είχε αληθινή αλλά κατά δόκιση, κατά φαντασία, ανθρωπίνη φύση. Ομοίως, αργότερα, αυτών των δοκιτισμών τον διαδέχτη ο λεγόμενος μονοφυσιτισμός. Είναι περιττό να σας πω ότι αυτό χτυπήθηκε, καταδικάστηκε δηλαδή από οικουμενικές συνόδους, αλλά το τελευταίο χτύπημα που υπέστη ο μονοφυσιτισμός ήταν στην αναστήλωση των ιερών εικόνων, που αντιμετώπισε το θέμα η τελευταία μεγάλη οικουμενική σύνοδος, η 7η. Ξέρετε ότι πίσω από την, τον διωγμό των εικόνων, ότι εκρύπτεται ο μονοφυσιτισμός με άλλη μορφή, που ήταν ακριβώς ο μονοφυσιτισμός, ακούσατε. Ελέγεται ότι δεν μπορείς να απεικονίσεις το θείον. Η απάντηση ήταν: μα εφόσον ο Θεός έγινε άνθρωπος, μπορώ να απεικονίσω τον Θεό τον ενανθρωπίσαντα. Δεν απεικονίζω αναμφισβήτητα τη θεία του φύση, αλλά απεικονίζω την ανθρωπίνη του φύση. Όχι, λέει, ούτε αυτήν, διότι στην οικονομαχία υπήρχε αυτή η θέση, η καθαρά μονοφυσιτική. Το λέει η λέξη, μία φύση, μόνο μία φύση, μονοφυσιτισμός, μία φύση. Ότι απεροφήθη η ανθρωπίνη φύση από τη θεία και εξαφανίστηκε. Τον μονοφυσιτισμό τον βρίσκουμε να υποβόσκει σε όλους τους αιώνες μέχρι σήμερα, κυρίως εις τον πρωτεσταντισμό. Θα σας πω κάτι που μου έλεγε κάποτε κάποιος, ένας άνθρωπος. Στο τρένο που είχε πάει ένας πρωτεστάντης εκεί στο χωριό τους και με ρωτούσε γύρω από τέτοια θέματα και μου λέγει, μας έλεγε αυτός, ότι ο Χριστός αναισθήθη με το σώμα του βεβαίως,
αλλά όταν ανελήφθη αναλαμβανόμενος τον ουρανό, η ανθρωπίνη φύση αυτοδιελήφθη. Και τώρα καθαρό πνεύμα πια ο Θεός Λόγος επανήλθε εις τα ίδια, εις των ουρανών. Το ίδιο πράγμα, αγαπητοί μου, λένε και οι χιλιαστέ. Το ίδιο πράγμα, ότι ο Χριστός είναι στον ουρανό ως πνεύμα και θα έρθει ως πνεύμα ξανά στον κόσμο ως Δευτέρα του παρουσία. Τι λέει ο ίδιος ο Χριστός στο 25 κεφάλαιο Ματθαίος? Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού μετά των Αγίων Αγγέλων. Τι είπε? Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν είπε όταν έλθει ο Υιός του Θεού, αλλά ο Υιός του ανθρώπου. Και τι σημαίνει ανελθόν εις των ουρανών? Εκάθισε εις τα δεξιά ως άνθρωπος. Και εξάλλου η σωτηρία βρίσκεται στο γεγονός ότι η ανθρωπίνη φύση ανήλθε στον ουρανόν. Συνεπώς, στον μόνο φυσιτισμόν έχουμε ευνουχισμόν της σωτηρίας. Έχουμε περιτομήν της σωτηρίας. Δεν έχουμε σωτηρία στον μόνο φυσιτισμόν. Είναι και το αντίστροφο. Το διαμετρικό. Προσέξτε. Ότι δεν έχει θείαν φύση, αλλά μόνο ανθρωπίνη. Το φαινόμενο αυτό, αυτή η θέση, δεν είναι καινούργια φυσικά. Προσέξτε, δεν είναι καινούργια φυσικά. Η Εκκλησία αντιμετώπισε το θέμα στον Άριο, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, βλέπετε η 7η, στο θέμα της οικονομαχίας. Στο θέμα του μονοφυσιτισμού, ότι μόνο Θεός Λόγος, όχι άνθρωπος. Στην πρώτη σύνοδο με τον αριανισμό, μόνον άνθρωπος και όχι Θεός. Αυτό έλεγε ο Άριος. Αυτό τον αριανισμό τον έχουμε σήμερα διάχυτο στον κόσμο, ιδίως της Δύσεως, στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς και εμείς εδώ το έχουμε αυτό. Δεν είναι λίγοι οι χριστιανοί μας, οι ορθόδοξοι χριστιανοί μας, αν πια είναι ορθόδοξοι, που λέγουν ότι ο Χριστός δεν είναι το Θεός, αλλά ένας καλός άνθρωπος. Αρνούνται τη Θεία Φύση και συνεπώς αρνούμενοι την Θεία Φύση, καθίστανται, καθεστήκαμε λέγει εδώ, τη σωτηρίας αλότριοι. Καθίστανται, γίνονται τη σωτηρίας ξένοι. Αποξενώνονται. Δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία. Γι' αυτό σας είπα, το κριτήριο της σωτηρίας είναι όχι το θείο πρόσωπο του Χριστού, όχι το ανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, αλλά το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Η δε ανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι προσκυνητή. Ένεκα της υποστατικής ενώσεως, επειδή έχουμε ένα πρόσωπο. Δεν έχουμε δύο πρόσωπα, έχουμε ένα πρόσωπο. Δεν μπήκε σε έναν άνθρωπο, αλλά έγινε άνθρωπος. Είναι προσκυνητή. Γι' αυτό, όταν προσκυνούμε την εικόνα του Χριστού, η προσκύνησή μας διαβαίνει κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό στο πρωτότυπο. Διαβαίνει επί το πρωτότυπο. Όταν όμως έχουμε προσκύνηση του Αγίου Ποτηρίου, γονατίζουμε, βλέπετε, γονατίζουμε, έχουμε λατρευτικήν προσκύνηση του Αγίου Ποτηρίου, γιατί έχουμε εκεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, ενώ στην εικόνα δεν έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, έχουμε μια ζωγραφιά. Συνεπώς διαβαίνει η προσκύνηση στο πρωτότυπο. Εδώ έχουμε αυτόν τον Χριστό. Γι' αυτό όταν πάμε να κοινωνήσουμε ανανεώνουμε τελευταία στιγμή. Έτσι πιστεύω. Εκείνο το έτσι σημαίνει, θα το πω άλλη μια φορά, το πιστεύω ακόμη, θα σου το πω Κύριε, θα σου το ομολογήσω, διότι θα πει ο ιερεύς λίγο με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, πίστεως πού, σε τι πίστης, σε αυτό το σημείο, προσέξτε, 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 σε αυτό το σημείο. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το αίμα σου και τούτο αυτό εστί το σώμα σου. Αυτό που θα πάρω είναι το αίμα σου. Ούτε τύπος ούτε σύμβολο.
είναι το αίμα σου. Και αυτό που θα πάρω είναι το σώμα σου. Αν δεν έχω πίστη σε αυτό, τότε έχω απιστία. Και τότε θα δεχθώ τιμωρία από το Θεό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Η καρδία της καρδίας της πίστεως είναι αυτό. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, σας το είπα και χθες, αλλά δεν σας το ανέλησα, δεν έφυγε από το θέμα, ότι δεν είναι μόνο ο ηθικός βίος σαν προετοιμασία, είναι η πίστης, και λέγει γι' αυτό αρρωσταίνουν αρκετοί και ανάμεσά σας και όχι λίγοι πεθαίνουν. Επειδή ακριβώς δεν έχετε διακρίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τι επειδή δεν έχετε διακρίνει, νομίσατε ότι είναι ψωμί και κρασί. Βλέπετε πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό. Αποτελεί ογκόλυθον της σωτηρίας μας. Είναι αυτιάχτη σωτηρία μας.